Εν αναμονή λοιπόν του σχεδίου νόμου για την α, διευκόλυνση της ψήφου των α, Ελλήνων του εξωτερικού, το οποίο βεβαίως και θα αποτελέσει και το κριτήριο για μας τουλάχιστον, για την, α, για την τελική μας α, ψήφο. Ε, και επειδή η συζήτηση έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό και έχει και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Θέλουμε να επαναλάβουμε για ακόμα μια φορά ότι δεν μιλάμε για παροχή εκλογικού δικαιώματος με την συζήτηση η οποία γίνεται, αλλά μιλάμε για μια διευκόλυνση της άσκησης αυτού του εκλογικού δικαιώματος και εδώ επισημαίνουμε το γεγονός ως θετικό το ότι όλη αυτή η συζήτηση έγινε γύρω από πολύ συγκεκριμένες προτάσεις που κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας Κομμουνιστικό κόμμα το οποίο αντιμετώπισε το θέμα τη ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού με έναν υπεύθυνο και ειλικρινή τρόπο, χωρί ε, από την αρχή ήταν μικροκομματικέ σκοπιμότητε ή οποιασδήποτε υστεροβουλίε. Στόχο του κόμματό η οποία θα διευκολύνει τους Έλληνες οι οποίοι ζουν, εργάζονται, σπουδάζουν στο εξωτερικό, οι οποίοι έχουν δεσμούς ουσιαστικούς με τη χώρα, αρκετοί από τους οποίους ίσως να έχουν και την ελπίδα του νόστου τους στη χώρα, στην πατρίδα, όλοι αυτοί λοιπόν να διευκολυνθούν έτσι ώστε να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα από τον τόπο της διαμονής τους. Ταυτόχρονα σκεφτόμασταν, και αυτό το πήραμε πολύ σοβαρά υπόψη, ότι αυτή η λύση της διευκόλυνση δηλαδή της ψήφου όλων αυτών των Ελλήνων του εξωτερικού θα έπρεπε να προστατεύει και το εκλογικό σώμα από την αλλίωσή του με ψηφοφόρου που ενδεχομένω δεν γνωρίζουν την ελληνική πολιτική πραγματικότητα, δεν έχουν πραγματικού ουσιαστικού δεσμού με τη χώρα μα και κυρίω δεν υφίστανται ή δεν θα υποστούν τι συνέπειε των όποιων πολιτικών του επιλογών. Αναφερόμαστε κατά κύριο λόγο στου ανθρώπου εκείνου που εξαιτία τη μακρόχρονη διαμονή του στο εξωτερικό, οι περισσότεροι από αυτού έχουν γεννηθεί, για να μην πω όλοι, στο εξωτερικό, είναι απόγονοι δεύτερη, τρίτη, τέταρτης γενιάς παλιών μεταναστών. Έχουν ενσωματωθεί όλοι αυτοί οι άνθρωποι και δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Έχουν ενσωματωθεί στις κοινωνίες των χωρών στις οποίες διαμένουν. Έχουν συνδέσει και τη ζωή τους και τη δική τους αλλά και των οικογενειών τους και των παιδιών τους με αυτές τις κοινωνίες και κάτι εξίσου σημαντικό διαμορφώνουν και τη συνείδησή τους, την πολιτική τους συνείδηση, εν προκειμένου, με κριτήριο και με βάση τις εξελίξεις του συσχετισμού στις χώρες στις οποίες διαμένουν, στις χώρες στις οποίες ζουν και όχι στη χώρα, συγκεκριμένα τη χώρα μας, για την οποία θα κληθούν να ψηφίσουν και βεβαίως όλα αυτά, τα τεκτενόμενα, τα πολιτικά, ο συσχετισμός, η πολιτική πραγματικότητα αυτών των χωρών διαμονής αυτών των ανθρώπων, διαφέρουν ή μπορεί να διαφέρει ε, ριζικά από την πολιτική πραγματικότητα της πατρίδας μας. Γι' αυτό το λόγο, παίρνοντα υπόψη όλα αυτά, το κόμμα μας από την αρχή έθεσε τρεις πολύ συγκεκριμένους και βασικούς άξονες προκειμένου να ασκείται αυτό το εκλογικό δικαίωμα στον τόπο διαμονής και να προσμετράται, φυσικά δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, στο συνολικό εκλογικό συσχετισμό. Να πω εντάχει αυτού του τρει άξονε. Ο πρώτο είναι η ύπαρξη πραγματικών δεσμών, ουσιαστικών και οικονομικών αλλά και κοινωνικών δεσμών με την Ελλάδα. Ένα παράδειγμα είναι οι φορολογικέ υποχρεώσει, αλλά δεν είναι. Η κατοχή δηλαδή του αριθμού φορολογικού μετρού, αλλά δεν είναι και η μόνη. Και όχι απλά ενός, η ύπαρξη ενός, απλά ενό ψυχικού δεσμού. Ε, τον οποίο φυσικά ψυχικό δεσμό εμεί δεν αμφισβητούμε ότι υπάρχει, αλλά σε κάθε περίπτωση αποτελεί μια, έχει μια υποκειμενική διάσταση αυτό ο δεσμό. Ο δεύτερο άξονα τη πρότασή μα είναι η ύπαρξη ενό, στην αρχή τουλάχιστον ήταν η ύπαρξη ενό ανώτατου εύλογου χρόνου απουσία από τη χώρα. Ορίσαμε ενδεικτικά την τρίακοντα ετία. Όταν αυτό δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθεί εξαιτία τη αδυναμία του ελληνικού κράτους να πιστοποιήσει πότε έφυγε ένας Έλληνας πολίτης από το εξωτερικό και είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό αλλά μην ξέρει δηλαδή το ελληνικό κράτος πότε φεύγουν και πότε έρχονται οι, οι πολίτες εδώ στη χώρα ε, συμφωνήσαμε να αντιστρέψουμε κατά κάποιο τρόπο τον άξονα αυτό και να οριστεί η διετία διαμονής στην χώρα εντός ενός πλαισίου 35 ετία ω αποδεικτικό στοιχείο ε, της, ε, ως, εν πάση περιπτώσει, ότι καλύπτει το δεύτερο άξονα της, ε, της ή της απουσίας από τη χώρα. Και το λέμε αυτό, βάζ, βάλαμε αυτή την πρόταση της 30 αρχικά και μετά της διετίας την 35 αιτία. Γιατί θεωρούμε ότι με την πρόταση αυτή καλύπτονται και με το παραπάνω όσοι άνθρωποι έφυγαν τα τελευταία χρόνια κάτω από την πίεση και τις συνέπειε των μνημονίων ε, για την ακρίβεια όχι όσοι έφυγαν αλλά όσους έδιωξαν οι κυβερνήσεις εξαιτία των πολιτικών τους. Καλύπτονται όμως επιπλέον και όσοι έφυγαν πριν από την εκδήλωση της κρίσης και που δεν θέλησαν να επιστρέψουν εξαιτία μιας κακής πραγματικότητας στη χώρα μας με τα τελευταία χρόνια Τη κρίση. Άνθρωποι οι οποίοι εξακολουθούν έχουν αυτή την προσδοκία, όπω είπαμε. Ο τρίτο άξονα τώρα τη πρότασή μα ήταν και είναι η αυτοπρόσωπη παρουσία στα εκλογικά τμήματα του εξωτερικού. Αυτοπρόσωπη παρουσία, η οποία δεν εγγυάται μονάχα την εγκυρότητα, τη μυστικότητα τη ψήφου, εμποδίζει δηλαδή τη δυνατότητα νόθευση του αποτελέσματο. Και εδώ, α θυμηθούμε με όσου. Α θυμηθούν όσοι υποστηρίζουν την επιστολική ψήφο το τι έγινε στη γειτονική Ιταλία πριν από κάποια χρόνια με την νοθεία των επιστολικών ψήφων ένα ζήτημα στο οποίο είχε αναμειχθεί και η Ιταλική Μαφία μάλιστα καλά είναι να το πάρουμε και αυτό υπόψη μας ε, δεν είναι μόνο η εγγύηση δηλαδή της μυστικότητας και της εγκυρότητας της ψήφου αλλά είναι κυρίως ότι αυτό αποτελεί μια ένδειξη, μια απόδειξη ουσιαστικά για το ουσιαστικό πολιτικό ενδιαφέρον που έχει κανείς να συμμετέχει σε αυτήν την εκλογική διαδικασία. Ε, ξέρετε, εμείς δεν έχουμε και πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη σε, όλα, σε όλες αυτές τις θεωρίες της λεγόμενης ηλεκτρονικής δημοκρατίας, την περιβόητη η δημόκραση, η οποία αρχίζει να ε, καλπάζει και να εμφανίζεται ακόμα και να... Ε, Γίνεται με βάση τους νόμους της κυβέρνησης και διαδικασία εκλογική ακόμα και για τα σωματεία. Θα τελειώσω κύριε Πρόεδρε, δεν θα αργήσω. Ε, για όλα αυτά πήραμε καταρχήν υπόψη μας, δύο δεδομένα. Τα δεδομένα που πήραμε υπόψη μας από την αρχή για, για τις προτάσεις μας αυτές ήταν ότι δυστυχώς στην πατρίδα μας εξακολουθεί να ισχύει το αναχρονιστικό κατά την άποψή μας δίκαιο του αίματος της Ιθαγένειας δηλαδή, σύμφωνα με το οποίο ένας ο οποίος μπορεί να έχει έναν μακρινό πρόγονο τρίτης, τέταρτης, πέμπτης γενιάς άνθρωπος, ε, ο οποίος να, έχει, να, ήταν, ε, να είχε την ελληνική υπηκότητα, έχει το δικαίωμα να εγγραφεί στα δημοτολόγια τα ελληνικά και φυσικά να αποκτήσει δηλαδή, να πολιτογραφηθεί Έλληνας και φυσικά να αποκτήσει αυτόματα και το εκλογικό του δικαίωμα. και το δεύτερο δεδομένο που πήραμε υπόψη μας και νομίζω ότι αξίζει να σταθούμε σε αυτό, είναι ότι είδαμε τι γίνεται στον περίγυρο, στο διεθνή. Είδαμε τι κάνουν χώρες οι οποίες είναι χώρες σημαντικές, χώρες αναπτυγμένες καπιταλιστικά, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία, οι οποίες βάζουν ακριβώς και αυτές τροποποιήσεις, κριτήρια μάλλον και προϋποθέσεις για τη διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος, για να μην μιλήσουμε για χώρες όπως το Ισραήλ και η Ιρλανδία με έντονο μεταναστευτικό προφίλ, οι οποίες βεβαίως απαγορεύουν τελείως τη δυνατότητα για αυτούς οι οποίοι ζουν εκτός των χωρών αυτών. Ά, Αυτά ήταν ολοκληρώς. τα δεδομένα με βάση τα οποία κινηθήκαμε και όπως είπαμε θα δούμε την, το τελικό σχέδιο νόμου της κυβέρνησης, όπως επίσης ε, και τις τελικέ τελικές συνταγματικές τροποποιήσεις. Καταθέσαμε τις απόψεις μας. Ήδη είπα στην αρχή ότι δεν, δεν κυρίως, αρκεί να Συνάδελ. το περιορίσουμε... Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω. Δεν αρκεί να το περιορίσουμε μονάχα στην ύπαρξη του αφημί, καθώς και στη δυνατότητα, καθώς και στην κατοχήρωση μάλλον, Τη αυτοπρόσωπη παρουσία στο άρθρο 51 σε συνδυασμό με το άρθρο 54. Τα είπαμε αυτά τα ανακοινώσαμε στις αντίστοιχε αντίστοιχες συζητήσεις της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Με βάση αυτό, με βάση αυτή τη σκέψη λοιπόν και με μένα ειλικρινές ενδιαφέρον εκ μέρους του ΚΚΕ μπήκαμε σε αυτή τη συζήτηση έτσι ώστε όλοι αυτοί οι άνθρωποι να διευκολυνθούν για να ψηφίσουν Διευκολύνοντα ταυτόχρονα και α μην το ξεχνάμε, γιατί δεν είναι πολύ καιρό από τι εκλογέ του Καλαμπάκη. Συνάδελφοι, ολοκληρώστε, σα παρακαλώ. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε μην ξεχνώντα ότι θα πρέπει να διευκολύνουμε και αυτού που μένουν στη χώρα μα. Και θυμίζω εδώ ότι στι εκλογέ τη 7 του Ιούλη, χιλιάδε άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, οι οποίοι δούλευαν στον τουριστικό κλάδο, δεν είχαν τη δυνατότητα να πάνε να ψηφίσουν στον τόπο του, όχι μόνο για οικονομικού λόγου, αλλά επειδή δεν του δόθηκαν και οι σχετικέ άδειε. Ευχαριστώ.